Οι απανωτές εκρήξεις έσπηραν τον πανικό στην περιοχή Αγίου Αθανασίου. Το επικίνδυνο σχέδιο των εγκληματικών στοιχείων τέθηκε σε εφαρμογή στις 5 την Αυγή. Τώρα ακούσαμε δύο εκρήξεις, μια πίσω από την άλλη. Νομίζαμε ότι ήταν βόμβα κατά κρύβια. Είμαστε πάνω και κοιμόμαστε και ακούσαμε κάτι σαν μπαμ, έτσι σαν εκρήξεις, σαν σεισμός. Εκεί ήταν από τον παράθυρο και είδαμε φωτιά, καπνό. Το περίπτερο της εταιρείας SoEasy ήταν ζωσμένο στις φλόγες. Άμεσο κίνδυνο διέτρεξαν ο Κυριάκος Κουντουρίδης, η σύζυγός του και τα δύο παιδιά του, οι οποίοι κοιμόντουσαν στην ανώγειο οικία. Μόλις το ακούσαμε, έπεσαν τα παιδιά και φύγαμε στον δρόμο. Η πυροσβεστική υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα με 4 οχήματα. Δεκάδες πυροσβέστες, οι οποίοι έσπευσαν εδώ στην περιοχή με αντιασφυξιογόνες μάσκες, μπήκαν μέσα στο περίπτερο και κατέσβησαν τη φωτιά, η οποία ωστόσο είχε ήδη αρχίσει να επεκτείνεται στην ανώγεια οικία. Ολόκληρον το ισόγειο έγκαιτο με το περιεχόμενο του και κινδύνευε όροφος. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο οποίος μόλις ειδοποιήθηκε έσπευσε στη σκηνή, δεν πίστευε ότι το περίπτερο είχε γίνει στάχτη. Είμαι σοκαρισμένος. Τι άλλο θα σου πω, δυστυχώς. Είναι ασφαλισμένο. Είναι ασφαλισμένο. Μα δεν μπορώ να πιστεύω, δεν μπορώ να ξέρω τίποτα. Διότι κλείσαμε κανονικά. Τα εγκληματικά στοιχεία σαν κύρι και με τα κλειδιά στο χέρι άνοιξαν πρώτα την πόρτα του περιπτέρου και στη συνέχεια το χρηματοκιβώτιο, από που άρπαξαν 1.500 λίρες, λαχεία και τηλεκάρτες. Ακολούθως, για να καταστρέψουν τα ίχνη τους, περιέλουσαν το περίπτερο με μεγάλη ποσότητα πετρελαίου. Ελάχιστα δευτερόλεπτα χρειάστηκαν για να γίνει παρανάλωμα του πυρός και έτσι οι εμπριστές εγκατέλειψαν αμέσως τη σκηνή, αφήνοντας το κλειδί στην πόρτα, γεγονός που αποτελεί σημαντικό τεκμήριο. Αργά το απόγευμα συνελήφθησαν γυναίκα υπάλληλος του περιπτέρου και ένας άνδρας, ενώ διαπιστώθηκε ότι τα κλειδιά που χρησιμοποίησαν οι δράστες βρίσκονταν στην κατοχή της συλληφθήσας.